Άνοιξα Instagram στα 11 μου, Facebook στα 13 μου, το ήξεραν οι γονείς μου. Και τα χρησιμοποιώ κυρίως για να μιλάω με τους φίλους μου, για να συνεννοούμε αν θα βγω με κάποιον. Είμαι σχεδόν 14 χρονών και έχω ανοίξει Instagram από τα 9 μου χρονών για να με επικοινωνώ με τους φίλους μου και να αναβάζω φωτογραφίες. Αποκτούν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν καν τελειώσουν το δημοτικό. 12 χρονών άνοιξα την πρώτη μου σελίδα στο Facebook με τη συγκατάθεση του πατέρα μου για να επικοινωνώ με τους φίλους μου και γενικά να βρίσκομαι με τις παρέες μου και να είμαι διακτυωμένος. Στη χώρα μας 70% των παιδιών κάτω των 13 ανοίγουν προφίλ μόνα τους και ένα 46% των γονέων δεν βάζουν καθόλου όρια στη χρήση του διαδικτύου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες να μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα, να υιοθετούν πρότυπα που παίρνουν μέσα από εκεί και πολλές φορές να πέφτουν θύματα παρενόχλησης. Από την ηλικία των 15 ετών θα μπορούν πλέον να διαθέτουν νόμιμα λογαριασμό στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης οι ανήλικοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ενώ θα απαιτείται η συγκατάθεση των κηδεμόνων του ανηλίκου για την επεξεργασία των δεδομένων του. Είναι δύσκολο να ελεγχθεί, γιατί και από μικρές ηλικίες μπορούν να φτιάξουν προφίλ τα παιδιά, από το δημοτικό. Δεν μπορεί να ελεγχθεί η ηλικία. Βάζουν μια ψεύτικη χρονολογία και φτιάχνουν προφίλ. Ο νόμος απαγορεύει σε αυτόν που έχει το Facebook να δεχθεί να ανοίξει λογαριασμό ένα παιδί κάτω των 15 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παιδί δεν έχει κάποιο περιορισμό πρόσβασης, ειδικά αν έχει και τη συγκατάθεση του γονιού. Έχει όμως τη μεγάλη ευθύνη σε σχέση με τη συλλογή των δεδομένων του παιδιού αυτός που έχει την πλατφόρμα. 8 στα 10 παιδιά σερφάρουν στο διαδίκτυο χωρίς την επίβλεψη των γονιών τους, με τους κινδύνους να καραδοκούν. Από τα 14 άρχισα να ανοίγω το Facebook, να ασχολούμαι με αυτό. Πρέπει να υπάρχει σίγουρα έλεγχος από τους γονείς για να ξέρουν τι κάνουν και τα παιδιά. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, με το 21% των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα να δηλώνουν ότι έχουν δεχθεί διαδικτυακή παρενόχληση και το 20% να δηλώνει ότι έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Οι εταιρείες κοινωνικών δικτύων που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα θα υπόκεινται σε υψηλά πρόστιμα.